Γεια σας και γεια σας. Και γεια σας. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Μόλις γυρίσαμε από τους αγρούς και από την καλλιέργεια αβοκάντο που έχουμε εδώ απ' έξω. Τέλεια. Μαζέψαμε αυτό το καθόλου εξωτικό, αλλά το τελευταίο διάστημα κριτικό φρούτο. Το καλλιεργούμε και στην Κρήτη, ε. Βεβαίως, και σε πάρα πολύ μεγάλες εκτάσεις, στα Χανιά ιδιαιτέρως. Και εξάγεται κιόλας ή καταναλώνεται και εντός συνόρων με μεγάλη επιτυχία. Η καλλιέργεια του αβοκάντο έχει αποδώσει πολύ καλά. Μας πάει, πάει στο κλίμα μας και εξού και τα υπέροχα αβοκάντο που έχεις στο μάγκο σου. Τα οποία θα τα συνοδεύσουμε με ένα υπέροχο μουσχαρίσιο σηκώτη. Το αβοκάντο, βρε παιδιά, βοηθήστε με λίγο. Φρούτο δεν θεωρείτε? Ναι. Φρούτο, ναι. Φρούτο, αλλά το καταναλώνουμε παρέα με λαχανικά πολλές φορές. Και ταιριάζει πολύ και σε σαλάτες δροσερές, ναι, με πρασινάδες. Είναι λίγο βουτυράτο. Είναι λίγο πολύ λιπαρό σαν φρούτο και πολύ παχυντικό. Ναι. Πάρα πολύ. Δεν είναι καλό για δίαιτα. Αλλά είναι πολύ γυνό φρούτο. Είναι πάρα πολύ γυνό, δεν θέλει. Είναι στην κατηγορία λωτός. Είναι ξαδερφάκι με το λωτό που έφαγε ο Οδυσσέας. Ναι, και ξέχασα. Ξέχασε του φύγει η μιλιά. Όχι, ξέχασα. Έχασε τη μιλιά στην Κύρκη. Τη μιλιά τη χάνει όταν πάει στην Κύρκη. Η Κύρκη σε μεταμορφώνει σε γουρούνι. Πού τη χάνει τη μιλιά? Εμείς έχουμε χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Πάμε να μαγειρέψουμε. Που ξέρει να το κάνει καλά αυτό ο Θέμος. Πάμε για ψώνια. Πάμε, ναι, για ψώνια. Συγγνώμη, πριν πάμε για ψώνια, τι θα κάνουμε, άνθρωπέ μου? Α, νομίζω ότι το είπαμε. Λοιπόν, θα κάνουμε. Όχι, θα κάνουμε σηκωτάκι. Σαβόρε. Τύπου σαβόρε. Έχουμε πάρει μουσχαρίσιο σηκώτη. Και θα το συνοδεύσουμε με αβοκάντο. Θα κάνουμε ένα πουρέ αβοκάντο. Μια κρύα σαλάτα πουρέ. Θα το δούμε στην πορεία πώς θα. Deep sauce. Everything together. Deep together. Λοιπόν, είναι πολύ παραδοσιακό το σηκωτάκι σαβόρε και πολύ θρεπτικό. Νομίζω ότι είναι από τις τροφές που είναι πολύ πλούσιο σε σίδηρο. Σε σίδηρο, πρωτεΐνη. Και να κάτι πιο δημιουργικό, το αβοκάντο. Πιστεύω ότι ταιριάζει απόλυτα. Θα το δοκιμάσεις στο τέλος και θα. Θα το κουβεντιάσουμε. Mm-hmm. Άντε, πάμε να δούμε τι ψωνίζουμε. Να γεμίσουμε. Φύγαμε. Και το καλάθι μας. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Πάντα. Ξεκινάμε. Έχεις βάλει τα τηγάνια σου να ζεσταίνονται? Λοιπόν, έχω βάλει το τηγάνι πάνω στη φωτιά. Έχω δυναμώσει αρκετά τη φωτιά και θα βάλω λάδι. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι εγώ που είμαι. Ορίστε. Λίγο άμαθη νοικοκυρούλα. Mm-hmm. Σαβόρε σημαίνει τηγανίζω το σηκώτι μου στο τηγάνι με μπόλικο λάδι και του βάζω και δεντρολίβανο. Σαβόρε είναι λέγεται ολόκληρη παρασκευή, η οποία είναι βασικά ήταν από ψαράκια, από μικρά ψάρια. Ναι. Μαζί με ξύδι και δεντρολίβανο. Όλο αυτό λέγεται σαβόρε. Mm. Εμείς τώρα. Σάλτσα που δημιουργεί, ναι, κατάλαβα, το ξύδι. Κατάλαβα. Εμείς τώρα έχουμε πάρει σηκώτι μοσχαρίσιο, το έχω κόψει. Μην το φοβείτε, βάλτε μπόλικο αλάτι, μπόλικο πιπέρι. Θέλουμε αρκετή γεύση. Και για πες μας βήμα προς βήμα πώς ψήνουμε το σηκώτι. Γιατί αμφιβάλλω. Λοιπόν, τέλεια. Αν ξέρουμε πώς το ψήνουμε. Μπορούμε να ανάψουμε εξαερισμό, είναι εύκολο. Βάλτε μας, ρε παιδιά, λίγο τον εξαερισμό. Γιατί. Λοιπόν, έχει αρχίσει και ανακατεύω το καλά και βάζω στη φωτιά. Το σηκώτι. Σε πολύ καυτό. Θέλει αρκετά καυτό λάδι. Λάδι για να μας βγει το σηκώτι μαλακό, δεν θέλει πολύ μαγείρεμα. Δεν είναι ανάγκη να το μαγειρέψουμε σαν ένα αρνί. Ναι. Δηλαδή, σηκωτάκι είναι. Θα το αφήσω στη φωτιά. Έλα πιο εδώ γιατί για μια φορά σκάει το σηκώτι. Ας κρατήσουμε αποστάσεις. Τηγανίζεις συχνά σηκώτι, ε. Δεν ξέρω να τηγανίζω. Μια φορά το βάλω στο φούρνο και δεν φάγαμε. Γιατί ήταν διανύει? Γιατί το είχε βάλει και η μαμά μου, της μαμάς μου το φάγαμε. Γενικώς το μαμάδο μου σηκώθηκε και σκάει. Το τρώμε. Τα δικά μας δεν ξέρω γιατί γίνονται λίγο σόλα. Λοιπόν, τώρα θα δούμε, θα το κάνουμε πολύ νόστιμο πιστεύω. Βλέπετε ότι από τη μια πλευρά, να φέρω ένα πυρουνάκι, έχει αρχίσει και μας παίρνει χρώμα. Ναι, κάνει τσίπα. Οπότε, άμα το γυρίσω, θα είναι ισοψημένο.
Το μουσχαρί στο σηκώτη το ψήνουμε και έτσι, το ψήνουμε και διαφορετικά, ας πούμε. Μπορούμε να το ψήσουμε ολόκληρο, γιατί συνήθως στα ακροπολία μας το έχουν κόψει σε φέτες στη βιτρίνα. Mm. Οπότε μπορούμε να το κόψουμε, να το κάνουμε, να βάλουμε φέτα πάνω στο τηγάνι και μπορούμε να το βάλουμε και αλεύρι. Ναι. Στο τηγάνι ποια άλλα σηκωτάκια κάνουμε, το αρνίσιο, ας πούμε, το και κάνουμε. Και το αρνίσιο και το χοιρινό και τα, από τα πουλερικά, σχεδόν όλα τα σηκωτιά. Ποια σηκωτάκια κάνουμε στο τσικάλι, κοκκινιστά? Στο τσικάλι συνήθως κάνουμε όταν θα μαγειρέψουμε ένα ζώο και θα έχει μέσα το σηκώτι, θα βάλουμε και το σηκώτι μέσα. Όχι, τότε. Ρε παιδί μου, χωριστά εμένα, ας πούμε, ψήνει. Τα πάντα. Α, δεν έχει να κάνει όχι, αν είναι αρνίσιο ή μοσχάρι. Αυτό που θα κάνω τώρα εγώ, έχω φρέσκο κρεμμύδι. Ναι. Το οποίο θα βάλω ακόμα λίγο λάδι. Α, υπερβάλλει σήμερα στο ελαιόλαδο. Και την ώρα που τσιγαρίζεται το σηκώτι, θα βάλω το κρεμμύδι. Φρέσκο κρεμμυδάκι, θα του δώσει μια πολύ ωραία φρεσκάδα. Θα θυμίσει λίγο και μαγειρίτσα, λίγο. Σωστά. Λοιπόν, θα το τσιγαρίσω. Έχει τρελαθεί. Είναι πολύ εύκολο, δεν είναι δύσκολο το φαίνεται. Θα ψάχνουμε σε όλη τη γειτονιά το σηκώτι. Το σηκωτάκι. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω τώρα, θα βάλω στην άκρη το δεντρολίβανο. Μύρισε το κρεμμύδι. Φρέσκο δεντρολίβανο. Φρέσκο. Άμα έχω φρέσκο. Δεν θέλω, Ανδριανή, να το μαδίσω γιατί μετά θα το τρώω και θα το φτύνω και θα με εκνευρίζει. Οπότε τώρα θα δώσω, θα πάρει τη γεύση και μετά θα το βγάλω, αν θέλω. Όχι, λοιπόν. Να με εκνευρίσει. Δεν θέλω. Ναι. Ξυδάκι. Ξύδι. Βάλτε και ξύδι. Πολύ. Βασικά το ξύδι, το δεντρολίβανο, τα αλάτια, τα πιπέρια είναι στην κρίση του καθενός. Δηλαδή όσο θέλει ο καθένας βάζει. Εγώ δεν έχω βάλει πολύ ξύδι. Θα βάλω λίγο νερό. Θέλω να βάλω λίγο νερό, ώστε να βράσει λίγο παραπάνω το δεντρολίβανο και να δώσει γεύση. Λοιπόν, το σηκώτι θα το χαμηλώσω λίγο. Και θα το αφήσουμε. Θα το αφήσουμε. Βασικά θέλει γύρω στα 3 με 4 λεπτά και είναι έτοιμο. Αυτό μόνο. 3 με 4 λεπτά από εδώ και κάτω. Από εδώ και κάτω. Mm. Λοιπόν, λίγο παραπάνω νερό. Στην ουσία το θωρακίζεις, δεν το ψήνεις πάρα πολύ. Μπράβο. Για να κρατήσει, να είναι μαλακό, να είναι το τρυφερό. Θέλω νερό, θέλω να είναι λίγο ροζέ μέσα. Ναι, ρε παιδιά, να σας πω κάτι όμως. Ναι. Το σηκώτι πρέπει να ψήνεται γιατί είναι εντόστιο. Και για λόγους υγιεινής και υγείας. Έχεις δίκιο, Ανδριανή, αλλά άμα βάλουμε και ένα θερμόμετρο μέσα στα 5 με 6 λεπτά ψήσιμο, έχει ανεβάσει αρκετά θερμοκρασία και δεν υπάρχει πρόβλημα. Τώρα ο καθένας το ψήνει όσο θέλει. Εγώ το ψήνω, θέλω να κρατάει λίγο μέσα, να είναι λίγο ροζέ. Ο καθένας σπίτι του κάνει ό,τι θέλει. Αυτό που θα κάνουμε τώρα, πάμε δίπλα, ακριβώς από το τηγάνι και θα κάνω το αβοκάντο. Το οποίο τα έχω καθαρίσει. Τώρα, σε τι θερμοκρασία το έχεις? Δεν το βάλεις και εντελώς στα μισά, το έχεις στο 7. Είναι σε 9 μέτρια φωτιά, ναι. Σε 9 μέτρια να σιγοψηθεί. Μπράβο, από το 0 μέχρι το 10 που δουλεύει αυτή η κουζίνα, το έχω βάλει στο 7 εγώ. Λοιπόν, τώρα το αβοκάντο είναι καθαρισμένο. Άμα τυχόν δεν έχουμε καθαρίσει ποτέ αβοκάντο, δείξε μας, γιατί οι περισσότεροι δεν ξέρουμε. Λοιπόν, παίρνω ένα μαχαίρι, καθαρίζεται πολύ εύκολα. Δηλαδή και μαχαίρι να μην έχουμε, άμα τραβήξουμε τη φλούδα, καθαρίζεται και πάλι. Κράτησε το λίγο σταθερό, ναι. Και εκεί είναι ωραία. Εδώ είμαστε, ωραία. Ναι, δες. Δηλαδή, εγώ απλώς είναι λίγο όριμο και δεν με βοηθάει να τραβήξω τη φλούδα με το δάχτυλο. Οπότε θέλουμε να είναι όριμα τα αβοκάντο. Θέλουμε να είναι όριμα τα αβοκάντο, Ανδριάννη, γιατί άμα το αβοκάντο είναι όσο πιο σκληρό είναι, τόσο πιο άγευστο είναι. Ωραία, και πώς το καταλαβαίνουμε ότι είναι όριμα. Μπράβο, τέλεια. Θα το βάλουμε στο χεράκι μας και θα το ψηλαφίσουμε. Άμα είναι πάρα πολύ πέσουμε. Σκληρό, δεν το θέλουμε, θα το αφήσουμε εκτός ψυγείου 2-3 μέρες να μαλακώσει. Το καθαρίζεις όπως καθαρίζει μια νοικοκυρά τις πατάτες. Αυτό ακριβώς. Τώρα και να το ζουλήξω με τα χέρια μου, ανοίγει. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Έχει και κουκούτσι το αβοκάντο. Έχει ένα κουκουτσάκι, μπράβο. Το είδα πρώτη φορά. Δεν φοράω γάντια, συγγνώμη τώρα. Είναι λίγο αντιαισθητικό, δεν μ' αρέσει. Μας. Λοιπόν. Δεν πειράζει να σου πω κάτι, στο σπίτι μας δεν φοράμε οι νοικοκυρές γάντια. Ναι, σπίτι μας δεν φοράμε όταν μαγειρεύω για μένα, αλλά τώρα επειδή δεν μαγειρεύω μόνο για μένα. Δεν θα τα φάνε, πίστεψέ με. Ωραία. Λοιπόν, εσύ τώρα έχεις το σύνδρομο θα πάρω τώρα και το άλλο αβοκάντο. Ξεπέρασε. Θα το βάλω μέσα. Το κουκούτσι, αν το φυτέψω, θα. Το κουκούτσι το φυτέψω. Θα φυτρώσει. Ναι, θα φυτρώσει. Τα λιώξει πώ το κάνουν. Που βάζουν, πάρ' δύο... Το να το φυτέψεις. Βάζουν δύο ξυλάκια και το βάζουν το μισό μέσα σε ένα ποτήρι νερό και βγάζει από κάτω ρίζα. Αχ, δεν το έχω δει ποτέ. Τι είναι δύο ξυλάκια βάζουν. Παίρνουν το κουκούτσι και το βάζουν δύο ξύλα, το καρφώνουν και βάζουν το μισό να είναι σε ένα ποτήρι νερό και από τι κάτω. Κάνει, και βγάζει ρίζες, ναι. Είναι τόσο μαλακό για να διαπεραστεί με ξύλο. Τι ξύλο του σουβλακίου, ξύλο. Του σουβλακίου το χοντρό όμω. Του σουβλακίου. Λοιπόν. Σουβλακίου. Αυτό που θα κάνω εγώ τώρα, έχουμε βάλει το αβοκάντο μέσα στο μούλτι. Καλά, δύο μέτρια αβοκάντο φτάνουν ή θα βάλεις παραπάνω? Θα βάλω παραπάνω, ό,τι θέλω. Όταν θα κάνω λίγο να το δούμε. Άσε και λίγο να φάει Μαρία μετά, στην άκρη. Όταν θα κάνω λίγο ίσα-ίσα. Θα βάλω λεμόνι αρκετό, ελαιόλαδο.
Θέλω να βάλω υγρασία, φανταστείτε, για να μου λιώσει το αβοκάντο να γίνει πορές για να μην κολλήσει μέσα στο μούλτι. Θέλω μία μέρα να μας κάνεις λεμονόλαδο. Πώς κάνουμε το λεμονόλαδο? Λεμονόλαδο. Mm-hmm. Δηλαδή το traditional λαδολέμον, ας πούμε. Oh, yes. Okay. Είναι το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα, αλλάζει σειρά, ε. Λοιπόν, θα το κουμπώσουμε, άμα τα καταφέρουμε. Έλα, μωρέ. Το στρογγυλό, δες. Από εδώ φέρ' το. Τέλεια. Ωραία. Και... Θέλουμε να μας γίνει πολύ πουρές. Θέλω να μου γίνει ανδριανή αληφή. Θα το βοηθήσω. Άλλη μια φορά. Είναι μαγικό εργαλείο αυτό για κάθε νοικοκυρά. Τέλεια. Θα το σταματήσω εδώ. Δεν είναι ανάγκη να μου γίνει τελείως πουρές. Θα πάρω αυτή την υπέροχη μπασίνα εδώ. Αυτό να το αποσύρω. Μάλιστα. Απέσυρε το, Στέλιο. Και θα αρχίσω τώρα σιγά σιγά να φτιάχνω το πουρέ. Βάζω μέσα στην μπασίνα το αβοκάντο, το οποίο έχω προσθέσει ελαιόλαδο, λεμόνι και λίγο νερό. Αλάτι πάλι, πιπέρι και τώρα φέτα. Φετούλα. Φετούλα. Την οποία έχει σπάσει. Την έχω σπάσει με το χέρι, την έχω τριματίσει, ντομάτα. Ψιλοκομμένη. Ψιλοκομμένη. Α, ο πουρές είναι χάρη εμφάνισης. Μπράβο. Και υφής, δεν έχει να κάνει με τον πουρέ και που ξέρουμε. Και φρέσκο κρεμμύδι. Είναι καθαρά θέμα εμφάνισης, όπως το σκηφίσε η Ανδριανή. Θα ανακατέψω. Θα βάλω ακόμα λίγο ελαιόλαδο. Πώς το καταλαβαίνεις, το χρειάζεται? Εγώ τώρα το καταλαβαίνω βάσει εμπειρίας, μετά εμείς πρώτα το καταλάβουμε βάσει γεύσης. Θα δοκιμάσουμε και σιγά σιγά θα δούμε. Θέλει αλάτι. Μας έρχεται εκεί που εστιάζει. Μπράβο, θέλει πιπέρι, θέλει λάδι. Λοιπόν, η σαλάτα μας είναι έτοιμη. Αυτό που θα κάνω τώρα εγώ θα τη βάλω, θα βάλω τη μισή σε ένα πιατάκι. Θα βάλω από πάνω λίγο ελαιόλαδο ακόμα. Τέλεια, θα τη βάλω στον άντρα. Τώρα θα κόψω το τηγάνι μου. Να το δοκιμάσω mm-hmm. αυτό. Και θα τσεκάρω το σηκώτη. Τι λέτε? Ναι, τι θες? Στέλιο, πες να είναι έτοιμο, τι λες? Νομίζω θέλει λίγο ακόμα. Αν δεν δοκιμάσω, τι να σου πω. Θα δούμε και ένα μαχαίρι. Πήγαινε από εκεί που είσαι κρεατοφάγος. Σε χρώμα είναι μια χαρά. Εμένα, εγώ θα το βγάζω. Κοίταξε, ροζ μέσα είναι λίγο ροζ. Δεν το αφήνεις λίγο? Δεν είναι πολύ μαλακό? Είναι πάρα πολύ, και είναι πάρα πολύ νόστιμο. Είναι αφρός. Μην σας τρομάζει τώρα. Εμένα δεν με τρομάζει αυτό. Τι είναι να μας τρομάζει? Εμένα μου αρέσει να στάζει δηλαδή. Αν έχετε παιδάκια στο σπίτι, ψάξτε το λίγο παραπάνω. Mm. Τώρα που δεν έχουμε παιδάκια, θέλετε να το βγάλουμε? Μας μεταξύ. Βγάλε, θα πάθει εγκεφαλικό. Βγάλε το σηκώτη από τη φωτιά. Ωραία, τι να σου κάνουμε. Εσύ έχεις το γενικό πρόσταγμα. Ωραία. Ο σεφ, θα τα αφήσουμε ακόμα λίγο. Λοιπόν, να πούμε δύο πράγματα για το σαβόρε, θέλετε? Ναι, να γίνει έτοιμο. Τέλεια. Για πες. Λοιπόν, γιατί είναι. Μόνο γιατί δεν θέλεις να δέσει σάλτσα, τι θέλεις? Θέλω να δέσει σάλτσα, αλλά θέλω να βράσει ακόμα λίγο που θέλετε εσείς. Και έλεγα να. Είπα να βάλω ακόμα λίγο νερό. Για να του δώσω λίγο χρόνο παραπάνω. Θέλεις να πιάσεις το τηγάνι να κάνεις μία έτσι? Όχι. με τόση σάλτσα θα κάνεις έτσι? Μα δεν ξέρω. Ναι, εκτός αυτού, αλλά δεν το αναλαμβάνω εγώ καθόλου. Με τόση σάλτσα είναι πολύ δύσκολο, δεν μπορούμε. Πρέπει να είναι στεγνό. Για το σαβόρε. Είναι ενετικής προέλευσης η ονομασία. Ήταν καθαρά φαγητό των ναυτικών, το οποίο γινόταν για λόγους συντήρησης. Δηλαδή, τηγανίζανε τα ψάρια τους και τα βάζανε μετά, τα συντηρούσαν μέσα σε ξύδι. Και βάζανε και δεντρολίβανο, το οποίο δεντρολίβανο ήταν σαν απολύ... Έχει και αντισηπτικές, αντιμικροβιακές ιδιότητες. Αντιμικροβιακές ιδιότητες, μπράβο. Γι' αυτό το λόγο. Σου λέει, δεν ξέρω πόσο καιρό το έχει ο άλλος κάτω. Γι' αυτό το λόγο. Στο αμπάρι το σαρδελικό, θα το έχω εγώ στο ξύδι μέσα για να με στώσει και βάλτε και το δεντρολίβανο να είμαι καλυμμένος. Γι' αυτό είναι κατ' εξοχήν μία συνταγή που συνοδεύει πολύ ωραία ψαράκια. Με ψάρι να πείστε, είναι πάρα πολύ νοστιμό. Σαρδέλες, αυρίδια. Χοχλιούς και σηκώτη. Και στους μπουμπουριστούς. Στους τους κάνω, αλλά δεν τους λέμε σαβόρε. Με δεντρολίβανο λέμε. Λοιπόν, εγώ θα δυναμώσω τώρα. Και θα αρχίσω σιγά σιγά να φτιάχνω τα πιάτα μου. Νομίζω είναι έτοιμο. Βασικά με αρισμαρί το λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη. Αρισμαρί, Είναι το άλλο όνομα του δεντρολίβανου, το αρισμαρί, το κριτικό. Βασικά είναι λίγο γαλλικό, γιατί στα γαλλικά λέγεται ροζμαρί. Οπότε φαντάζομαι κάπως ενδιάμεσο ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι και
και οι γλώσσες της Ευρώπης έχουν ρίζες ελληνικές. Αυτό είναι αλήθεια, Αντριάννη, μπράβο. Λοιπόν, και τώρα έχει δει το My Greek της... Fat Wedding, πώς λέγεται αυτό. Είχα μια πατατούλα στο ράφι μου. Και... Λοιπόν, να την πετάξω και λέω ότι με σηκωτάκι τηγανιτό η πατατούλα της Αντριάννης. Ευχαριστώ, με τιμάς. Ήταν τέλεια. Με τιμάς. Την οποία έχω κόψει την πατατούλα, την έχω αλείψει με λάδι, αλάτι, είχες πιπέρι. Είχες όντως μόνο μία πατατούλα στο ράφι. Είχα μόνο μία πατάτα και την έλεπα τόσες μέρες και λέω θα την κάνω κάτι να φύγει. Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε ένα προς ένα τα υλικά. Μοσχαρίσιο σηκωτάκι θρεπτικό με σίδηρο. Μισό κιλό σηκώτη. Ζητήστε το να σας το κόψουν κιόλας το κρεοπολείο του Χαλκιαδάκη. Ένα φρέσκο κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο, δύο κλωναράκια φρέσκο δεντρολίβανο και ξύδι όσο σας αρέσει. Για το πουρέ αβοκάντο που θα συνοδεύσει το πιάτο σας, δύο τεμαχισμένα όριμα αβοκάντο, μία μικρή ντομάτα ψιλοκομμένη, ένα μικρό κρεμμυδάκι ξηρό αυτή τη φορά, αλάτι, πιπέρι, 50 γραμμάρια φέτα ελληνική, ελαιόλαδο και χυμός λεμονιού. Τα περνάτε όλα μαζί στο μούλτι, γίνεται ένας λαχταριστός πουρές που θα συνοδέψει το πιάτο σας. Στέλιο, εμείς έχουμε δώσει τώρα... Είναι πολύ δροσερή σαλάτα. Ναι, είναι... Δεν τα περνάμε όλα στο μούλτι. Είναι αρκετά καλή. Το αβοκάντο, το λάδι, το λεμόνι και λίγο νεράκι. Ναι, τα άλλα τα ανακατεύετε μετά. Έχουμε δώσει εμείς τώρα κάποια τεμάχια, δηλαδή μια ντομάτα, ένα κρεμμύδι. Αυτά είναι συγκρίσει του καθενός. Βέβαια. Εντάξει. Τώρα θα τα δείτε να λόγω πόσο σάλτσα, τρώτε. Η οποία θα είναι πάνω στην πατάτα και σου. Βάλε ένα ψωμάκι από εκεί δίπλα να κοιτάς. Μου θέλω να πω ότι η Αντριάννη γενικά το σηκώτη δεν της αρέσει, οπότε δεν την πιέσω να δοκιμάσει ναι, σήμερα. Ναι, δεν θα φάω, συγγνώμη, ναι. Αλλά δεν έχει να κάνει το δικό σου σηκώτη προσωπικά. Mm. Ο δοκιμαστής όμως και θα δοκιμάσει. Συγγνώμη, και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, είναι κούκλα. Νομίζω είναι πάρα πολύ γρήγορο το πιάτο και είναι και αρκετά θρεπτικό. Δεν είναι. Οπότε δοκιμάστε το. Και έπραξες λαμπρά που έβαλες μέσα το λεμόνι, γιατί η βιταμίνη C μας βοηθάει να απορροφήσουμε περισσότερο το σίδηρο. Και πολύ διαβασμένος. Συγχαρητήρια. Δεν τα... Από τις εκπομπές τα μαθαίνω αυτά. Μας τα λένε η Εύα, η Κουρούπ. Και δεν μαυρίζει και το αβοκάντο που με λέει το λεμόνι. Η κόρη αριστοκράτησα. Λοιπόν, έχει ψηθεί καλύτερα και το προτιμώ. Αλλά είναι ζουμερό. Το έχουμε ψήσει λίγο και είναι πάρα πολύ ζουμερό. Το σηκώτη, όσο πιο πολύ το ψήνουμε, τόσο πιο πολύ. Καλά κάνει. Αντριάννη, 50 ευρώ να δοκιμάσεις. Όχι, 30. Εντάξει. Με συγχωρείς, αλλά σου επαναλαμβάνω. Δεν είναι προσωπικό το ζήτημα με σένα. Ναι, δεν το τρώω το σηκώτη. Είναι άσχημο να το λοιπόν, και εγώ να μην έχω τίποτα να φάω. Θέλεις μια πατατούλα. Πατούλα, θέλεις ένα κλα... Θες να μας είσαι λίγο δεντρολίβανο. Θα φάω πατάτα και θα φάω και τέτοιο. Θα σου πάρω λοιπόν, μια πατατούλα. Πρέπει να ομολογήσω το εξής. Εγώ δεν πεθαίνω για το αβοκάντο, δεν μ' αρέσει ιδιαίτερα επειδή είναι πολύ λιπαρό. Έτσι όπως το έκανες, η φέτα του πάει πάρα πολύ. Η φέτα, η ντομάτα και το λεμόνι του δίνουν μια άλλη... Και το κρεμμύδι. Γιατί και το κρεμμύδι. Πριν και είχε στο μέσα και κρεμμυδάκι. Και πέσω κρεμμύδι. Και πολύ ωραία. Και όπου μου το έχει πρωτοπεί, λέω τώρα αβοκάντο με σαβόρε, τι βλακία θα κάνει πάλι, σκότι. Δεν είπα τέτοιο πράγμα, αλλά μου φάνηκε λίγο εξωπραγματικό. Τελικά είναι πολύ ελληνικό. Είναι σαν να έχεις μία χωριάτικη σαλάτα και απλά την έχεις εμπλουτίσει με λίγο αβοκάντο. Ναι, άμα το δεις έτσι είναι όντως. Βεβαίως, εξαιρετικά. Αναζητήστε και τα αβοκάντο που υπάρχουν και βιολογικής καλλιέργειας, θα σας πω. Θα τα βρείτε όλα στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Και είναι καλή πολύ θρεπτικά. Σας όρεξη, αγόρια μου. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Ναι, θα πάμε και όταν επιστρέψουμε. Έχουμε ένα θέμα πολύ γυναικείο, πολύ κοριτσίστικο. Νηφικά. Το καλοκαίρι έφτασε, εμπρός βήμα ταχύτητα. Προσκλητήρια τα πρώτα έχουν φτάσει στα χέρια σας. Οι νηφούλες έχουν κάνει την έρευνα αγοράς. Και όσες τώρα προγραμματίζετε το γάμο σας, να ξέρετε ότι εμείς κάναμε και τη δική μας έρευνα αγοράς και έχουμε να σας προτείνουμε πολύ ωραία και γουστόζικα νηφικά.